Πάμε. Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην κουζίνα της Μυρινούντας και θα φτιάξουμε μακαρόνια με κιμά σόγιας. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία και τώρα που είναι η Σαρακοστή και κάποιοι από εσάς νηστεύετε, αλλά και γενικότερα να αφήσουμε λίγο στην άκρη το συμβατικό κιμά που ξέραμε μέχρι τώρα και να φτιάξουμε τα μακαρόνια μας με το κιμά της σόγια, όπου είναι εξίσου νόστιμο και ίσως ακόμα πιο νόστιμο και από το κιμά που τα τρώγατε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα σακουλάκι φύτρο σόγια. Σας το δείχνω τώρα εδώ, είναι αυτό, το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ντομάτα φρέσκια ή πελτές, αναλόγως τι θέλει ο κάθε άνθρωπος να βάλει. Χρησιμοποιούμε μία μελιτζάνα, ένα ματσάκι μαϊντανό, δύο κρεμμυδάκια και σκόρδο, ο καθένας βάζει όσο θέλει, ψιλοκομμένα και τα δύο. Λίγο μέλι, θα σας εξηγήσω ύστερα για ποιο λόγο. Μπαχαρικό, δηλαδή μοσχοκάριδο, μπαχάρι και κίμινο. Αλάτι, πιπέρι και λίγη κανέλα. Αυτά είναι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Ανάλογα στις αναλογίες που θέλει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, η σόγια για να νοστιμήσει χρειάζεται αρκετά μπαχαρικά. Από μόνη της είναι εντελώς άγευστη και αν δεν βάλουμε τα μπαχαρικά που έχει ανάγκη δεν θα μας αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξεκινάμε βράζοντας τη σόγια για μισή ώρα ένα σακουλάκι σόγια σε 2,5 λίτρα νερό. Είναι πολύ καλά. Το βάζουμε στην κατσαρόλα μας. Μαζί με μπαχάρι και κίμινο, ώστε να πάρει από την αρχή κάποια γεύση. Ρίχνουμε κίμινο. Και μπαχάρι. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε λίγο να πιάσουν παντού. Κατσαρόλα και αφήνουμε τη σόγια με το μπαχάρι και το κίμινο έτσι να βράσει για μισή ώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να ανακατεύουμε συχνά τη σόγια μας όταν βράζει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μας κολλήσει ή να χυθεί. Φουσκώνει πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται το συχνό ανακάτεμα να μπορούμε να την κρατάμε στην κατσαρόλα χωρίς να φουσκώσει τόσο πολύ ώστε να χυθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Κοντεύει να περάσει η ώρα που έχουμε βάλει τη σόγια να βράζει. Σε λίγο θα σβήσουμε τη φωτιά και θα πάμε να τη σουρώσουμε πολύ καλά, να φύγει ό,τι νερό έχει μέσα της. Θα σας δείξουμε πώς σουρώνεται και πώς την πιέζουμε για να φύγει κάθε υγρασία και νερό που υπάρχει μέσα της, πλέον για να μαγειρευτεί με τα υπόλοιπα υλικά μας. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε λίγο νεράκι για να σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας με το σκόρδο και τη μελιτζάνα. Μουσική
Θα τα αφήσουμε λιγάκι να μαλακώσουν. Θα διαστήσουμε να ρίξουμε λίγο ακόμα νερό. Δεν ρίχνουμε λάδι καθόλου προς το παρόν. Μαγειρεύουμε υγιεινά όσο μπορούμε. Πάμε να σουρώσουμε τη σόγια. Την πιέζουμε πολύ καλά με την κουτάλα μας προς το παρόν, γιατί θα βάλουμε και κάτι άλλο από πάνω της να την πιέσουμε για να φύγει όλο της το νερό. Οι μερίδες που σας δείχνουμε σήμερα είναι για περίπου 8 άτομα. Θα φτιάξουμε ύστερα και 2 πακέτα μακαρόνια ολικής άλεσης. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα καπάκι μιας κατσαρόλας, κάτι τέτοιο, και πιέζουμε τη σόγια πολύ δυνατά. Να μην έχει ζουμιά. Άρη, πλέον το κρεμμύδι μας με το σκόρδο και τη μελιτζάνα, και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το κιμά της σόγιας κατσαρόλα. Έχει φουσκώσει ο κιμάς, όπως είδατε. Η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που ξεκινήσαμε να βάλουμε. Ανακατεύουμε. Να πάνε τα υλικά μας παντού. Θα ρίξουμε την ντομάτα. Επιλέγετε εσείς πως θα είναι η ντομάτα, αν θα είναι φρέσκια, αν θα είναι περτές, αν θα είναι ανάμεικτο. Φρέσκια ντομάτα δίνει πάντα άλλη γεύση στα φαγητά μας. Πάμε. Ρίχνουμε λίγο πιπέρι. Αρκετό μουσχοκάριδο. Μπαχάρι. Μπαχάρι θα ρίξουμε κι άλλο γιατί έχει τελειώσει. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα. Κίμινο. Λίγη κανέλα. Αλάτι. Άλλοι ρίχνουν περισσότερο αλάτι, άλλοι λιγότερο, όσο θέλετε ρίχτε.
ανάλογα με τις γευστικές σας συνήθειες. Τα ανακατεύουμε όλα πάρα πολύ καλά. Και τώρα αναλόγως, αν θέλουμε να έχει πιο πολύ σάλτσα, θα προσθέσουμε νεράκι. Αν το προτιμάμε να είναι πιο στεγνό, ανακατεύουμε συνέχεια. Εμείς θα ρίξουμε λίγο νερό για να κάνουμε λίγη περισσότερη σάλτσα. Το νερό είναι έτοιμο, βρασμένο. Προσθέτουμε λίγο. Η σόγια έχει την τάση να πίνει πάρα πολύ εύκολα το νερό, οπότε χρειάζεται μία προσοχή. Και θα προσθέσουμε και το μπαχάρι, το οποίο μας τελείωσε. Τώρα θα βάλουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε ρίξει, όπως θα προσέξετε, καθόλου λάδι. Θα προσθέσουμε σε λίγο το λάδι μας. Και δεν έχουμε ρίξει και το μαϊντανό. Λοιπόν, κάτι που τηρούμε εδώ στη Μυρινούντα κάθε φορά που μαγειρεύουμε και που κατά τη γνώμη μας είναι το πιο σημαντικό, είναι η αγάπη και η φροντίδα που δίνουμε στο φαγητό, τόσο στα ίδια τα υλικά, όσο και στους ανθρώπους τους οποίους θα το φάνε. Το πρώτο συστατικό δηλαδή για να βγει ένα φαγητό νόστιμο, εύπεπτο και υγιεινό, είναι να του δώσουμε όλη μας την αγάπη. Μόνο που θέλει ελάχιστο μέλι για να φύγει η οξύτητα από την ντομάτα. Ρίχνουμε λίγο μελάκι, το ανακατεύουμε καλά καλά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θα ρίξουμε το λάδι μας. Και τελευταίο το μαϊντανό. Θα τα ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε για περίπου 5 λεπτά. Να μαλακώσει μεν λίγο ο μαϊντανός, να μην χάσει όμως τις ουσίες του και τη μυρωδιά του. Λοιπόν, ούτε 5 λεπτά δεν αφήσαμε και σβήνουμε τη φωτιά μας. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Έχουμε βάλει μέσα στην κατσαρόλα νερό, μισή κατσαρόλα νερό. Έχουμε αφήσει το νερό να βράσει και τώρα ρίχνουμε τα μακαρόνια μας. Εμείς χρησιμοποιούμε ολικής άλεσης μακαρόνια, είναι πιο υγιεινά. Θα ρίξουμε και πολύ λίγο λάδι εδώ για να μην μας κολλήσουν τα μακαρόνια. Εντάξει. Και θα τα αφήσουμε να βράσουν για 6 με 8 λεπτά. Σουρώνουμε τώρα τα μακαρόνια μας. Δεν τα βρέχουμε, απλώς τα κουνάμε λίγο να φύγει το νερό τους. Ρίχνουμε τώρα λίγο λάδι στην κατσαρόλα. Τα μακαρόνια, αφού έχουν σφαγίξει,
Τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα και κλείνοντας το καπάκι κουνάμε τα μακαρόνια μας, να πάει το λάδι παντού. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε στο πιάτο μας. Λίγο ακόμα. Ωραία. Ρίχνουμε το κιμά μας από τη σόγια. Δοκιμάστε να το φτιάξετε στα παιδιά, στα εγγόνια σας. Πιστεύουμε ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ. Εδώ. Ρίχνουμε τυράκι. Λίγο μαϊντανό ή βασιλικός θα του πήγαινε πάρα πολύ και γανίρουμε με βασιλικό ή μαϊντανό. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Να είστε πάντα καλά, καλή όρεξη.